Καλησπέρα, Μυριακές και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη χθες όταν το σχολείο, το γυμνάσιο Λεμεσού συγκεκριμένα, διοργάνωσε εκδρομή στην περιοχή Ζυγίου κατά την επιστροφή, σύμφωνα πάντα με την μητέρα της 14χρονης. Φαίνεται ότι κοντά στον κυκλικό κόμβο των πολεμιδιών το τροχοκάθισμα έγινε με αποτέλεσμα και ήδη να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει. Το τροχοκάθισμα, Εμιλία, να πούμε ότι βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στο λεωφορείο, χωρίς ωστόσο να είναι δειμένο και να φέρει τις απαραίτητες ζώνες που χρειάζεται για ασφάλεια του τροχοκαθίσματος. Η μητέρα φυσικά μετέβη στο σχολείο και παρέλαβε το παιδί της, το οποίο οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν εξετάσεις, υπέστη διάφορα κατάγματα καθώς και ράγισμα στον ώμο, σύμφωνα με τη μητέρα, ενώ η ίδια προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία εις βάρος της συγκεκριμένης εταιρείας που μετέφερε τα παιδιά με το συγκεκριμένο λεωφορείο στην εκδρομή.